ζήτησαν για πειραματικούς σκοπούς να οδηγηθεί στην καταστροφή. Αυτή την αντίσταση συμβολίζει η πρόταση του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μεγάλη τιμή και τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας που τόσοι Ευρωπαίοι φωνάζουν και ελπίζουν για μια άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα. Κινήσεις πρωτοβουλίας σε όλη την Ευρώπη, κείμενα στήριξης για την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία υπογράφουν δεκάδες προσωπικότητες από τους σημαντικούς διανοητές, στοχαστές και επιστήμονες, όπως ο Ετιέν Μπαλιμπάρ, ο Σλαβόι Ζίζεκ, η Τζούθικ Μπάτλερ, η Σαντάλ Μουφ, ο Λέο Πάνιτς, ο Ταρί Καλή, η Γουέντι Μπράουν, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Μπρέκλεϊ Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, η φεμινίστρια Ντρουσίλα Κορνέλ, καθηγήτρια πολιτικής θεωρίας των σπουδών Φίλου στο Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϊ, η Χίλαρη Ουένραϊτ, εκδότρια του περιοδικού Red Pepper στη Μεγάλη Βρετανία, ο ιστορικός Έντσο Τραβέρσο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Δεν ξέρω πόσοι στην Ελλάδα έχουν συνειδητοποιήσει αυτή τη μέγιστη για τη χώρα μας και το λαό μας τιμή. Αυτή την ειλικρινή αναγνώριση και πράξη αλληλεγγύης από ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Κύριε Τσίπρα, η θέση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα μετά τις εκλογές μπορεί να ανήκει στην αριστερά. Η θέση του Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, η θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να γίνει δική σας. Για το καλό της χώρας μας και για το καλό όλης της Ευρώπης.